την Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε ο διασυλλογικός αγώνας αλληλείας με φελό, που διοργάνωσε η Ακαδημία Αθλητικών Δραστηριοτήτων Σαλαμίνας στις λιμενικές εγκαταστάσεις των ΕΤΑ στο ΣΕΦ. Συμμετείχαν αθλητές των συλλόγων ΑΣΑ Αθλόδρασης, ΝΟΙΕΣ Πορτοράφτη, ΟΦΑ, Ναυτικός Όμιλος Καρίστου, Ναυτικός Όμιλος Καρλοβασίου, Τρίτον ΕΦΣΥ και Ακαδημία Αθλητικών Δραστηριοτήτων Σαλαμίνας. Ο αγώνας διεξήχθη με καλό καιρό και ηλιοφάνεια, με άνεμο περίπου 3 μποφόρ βοριά και μόνο προς το τέλος του αγώνα αυξήθηκε η ένταση και ξεκίνησε ελαφριά βροχή. Ο αγώνας είχε μόνο ατομική κατάταξη. Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίστηκαν με κέφι και δοκιμάστηκε το νέο σύστημα καταμέτρησης των αλλιευμάτων, καθώς και τα δολώματα όπως θα ισχύσουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του έτους 2013. Το μεγαλύτερο ψάρι του αγώνα αλίευσε ο Μάκης Σοφρονιάδης. Βραβεύτηκαν οι τρεις πρώτοι νικητές, ο αθλητής που αλίευσε το μεγαλύτερο ψάρι, ο μικρότερος αθλητής που ήταν ο Μανώλης Περιβολάρης του Ναυτικού Ομίλου Καρίστου και η μοναδική γυναικεία συμμετοχή που ήταν η Σοφία Σιάτρα του Σύλλογου Τρίτων FC. Χορηγός του αγώνα ήταν το κατάστημα Captain Hook Σπάτα του Αντώνη Παπιδάκη. Αξίζουν λοιπόν συγχαρητήρια σε διοργανωτές και σε συμμετέχοντες που στηρίζουν την αθλητική αλία και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο αγώνα.